διερευνητικές, θα λέει κανείς, επαφές, πέρα από τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα στις πανηγυρικές εκδηλώσεις ανά την επαρχία. Στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, όπως το είπες, κοίταξε να δεις, εκεί πέρα παλεύουν τώρα, εκεί πέρα να χαιρετούρες, να βγουν στον κόσμο, να δηλώσουν προθέσεις, αλλά και να κάνουν και να πάρουν λίγο όσμωση του τι γίνεται στην κοινωνία, κατά πόσο τους παίρνει κάποιους να προχωρήσουν σε μια κάποια υποψηφιότητα ή όχι. Γενικά υπάρχουν διάφορες δημόσιες και διεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Λίγο έως πολύ έχουν ξεχωρίσει κάποιες κινήσεις οι οποίες πάνε να γίνουν. Το ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, εστιάζεται κυρίαρχα σε επίπεδο περιφέρειας από τη μία, αλλά σε ό,τι αφορά τον νομό Μεσσηνίας, στον Δήμο της Καλαμάτας, στο μεγαλύτερο νομό, την πρωτεύουσα του νομού, εδώ που ουσιαστικά αναμένονται όλες οι εξελίξεις θα ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και ακόμα ο κύριος Νίκας δεν έχει εκφράσει το τι θέλει να κάνει. Οι περισσότεροι μαντεύουν, προσδοκούν, επιθυμούν. Πολλές φορές η επιθυμία αυτή μπορεί και να γίνει και προτροπή προς κάποιους άλλους για να γίνουν υποψήφιοι και όλα αυτά. Κοίταξε να δεις, για να μπω έτσι πολύ συνοπτικά σε λίγα ονόματα και να πάρει την πάσα και ο Νίκος να δώσει το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά τη Μεσσήνη, που είναι ο πιο ξεκάθαρος αυτή τη στιγμή δήμος, έχουμε τρεις υποψηφιότητες καθαρές. Είναι Γιώργος Τσόνης, Γιώργος Αθανασόπουλος και ο κύριος Λάσκαρης. Συν σίγουρα η μία υποψηφιότητα που θα είναι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, πιθανότατα ο κύριος Αποστολόπουλος, ο οποίος και τις προηγούμενες εκλογές έχει κατέβει εκεί πέρα υποψήφιος. Αν θα υπάρξει κάποια άλλη μέρα, το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένας δήμος ο οποίος λίγο πολύ έχει ξεκαθαρίσει περισσότερο από τους άλλους σε μία πρώτη ανάγνωση του τι ακριβώς θα γίνει. Μια, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο δήμο που καλύπτει μια μεγάλη έκθεση, χρειάζονται μεγάλα ψηφοδέλτια. Και εκεί έχουν ξεκινήσει και οι ισορροπίες, να σου πω, να διαμορφώνονται σιγά σιγά σε όλα τα στρατόπεδα και να γίνονται και κάποιες έτσι κινήσεις. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δυνατές υποψηφιότητες, τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων, συνδυασμών, παρατάξεων. Αλλά μέχρι τις εκλογές υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Τώρα, στις υπόλοιπες περιοχές όλοι ψαρεύουν σε θολά νερά, όλοι προσπαθούν να δουν λίγο πού θα κάτσει η μπύλια. Ξέρεις, και η απλή αναλογική είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα υπάρξει και ο σχηματισμός των ψηφοδελτίων, ποιοι θα επιλέξουν να πάνε να κερδίσουν μία έδρα ή το οτιδήποτε άλλο. Άρα στην κατεύθυνση αυτή προφανώς έχει πει κάποια ονόματα ο Νίκος για την Ιχαλία, την Τριφυλία, την Πύλο, και στη Μάνη που έχουμε τον κύριο Ανδροβιτσανέα, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να κατέβει υποψήφιος, έχει ακούσει και ο κύριος Σαράντας. Όλα αυτά μέσα τα δούμε, είναι ακόμα σε επίπεδο προθέσεων. Τώρα στην Καλαμάτα, για να το κλείσω έτσι ένα συνοπτικό, είπαμε ότι μένει να δούμε τι θα αποφασίσει, τι θα ανακοινώσει, αν δεν έχει αποφασίσει, ο κύριος Νίκας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν προφανώς άτομα από τον συνδυασμό τον δικό του που ως δελφίνοι των εισαγωγικών αναμένουν είτε δαχτυλίδι από τον κύριο Νίκα, πράγμα το οποίο να δούμε πώς θα κινηθεί, είτε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία στην παράταξη μέσα. Ο κύριος Νίκας έχει πει ότι ο διάδοχος, εάν υπάρξει, επιθυμεί να είναι μέσα από την δική του παράταξη. Τώρα, ενδιαφέρον έχει το τι γίνεται στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντινέα, είδαμε τον κύριο Μάκαρη, την παρέμβαση που έκανε, τη νέα πορεία, αλλά εκεί κάπου λίγο μπερδεύονται τα πράγματα. Νέα πορεία με ποιους, αν θα είναι ο ίδιος μπροστά, εάν θα κάνει πίσω για να πάει πίσω από κάποιον άλλον. Είναι ερωτηματικά τα οποία επίσης μένει να τα δούμε και προφανώς θα παίξουν ρόλο και το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Κώστα, πάντως ο κ. Μάκαρης έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του από τους πρώτους, έτσι. Κοίταξε να δεις, την έχει ανακοινώσει, αλλά προφανώς μέχρι τις εκλογές πολλά μπορεί να συμβούν. Παράδειγμα, αν γίνουν εθνικές εκλογές νωρίτερα, εγώ θα σου πω ότι ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός πολλών υποψηφίων. Καλά, αυτό είναι πραγματικά όπως και να έχει, αλλά... Και προφανώς, επειδή το έχουμε ξαναπεί και από αυτό το δελτίο, είναι και κάτι το οποίο ακούγεται συνήθως, είναι πολλοί αυτοί που ανακοινώνουν και προσπαθούν να προλάβουν και τις εξελίξεις υποψηφιότητα ή εκφράζουν προθέσεις για να είναι και σίγουροι αντιδήμαρχοι σε μια πιθανή διάδοχη κατάσταση. Κάτι το οποίο φαίνεται να υπάρχει και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε όμως εκεί. Είπαμε, εξαρτάται τα πράγματα από το κύριο Νίκας. Και φυσικά και οι άλλες κινήσεις που. Προσπαθούν τώρα, είναι ο χώρος του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ που θα σχηματιστεί, άλλες δυνάμεις προοδευτικές που ψάχνουν να βρουν χώρο, πεδίο, έκφραση, κυρίαρχα όμως στο να κατασταλάξουν σε κάποιο πρόσωπο, γιατί εκεί είναι το κομβικό σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ζητήματα τα οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο Καλαμάτας, εκτιμώ ότι θα δρομολογηθούν πολύ περισσότερο και με ταχύτατο ρυθμό όταν κάποια στιγμή αποφασίσει ο κύριος Νίκας
το τι πραγματικά θα πράξει. Πάντως τα κόμματα φαίνεται ότι θα παίξουν ένα πιο ενεργό ρόλο και επειδή μου άφησε έξω την περιφέρεια. Την περιφέρεια δεν μας είπε, αυτό πήγα να πω. Η περιφέρεια είπαμε ότι. Εδώ ο κ. Σαντούλης είχε ανακοινώσει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, όποιο πανηγύρι πηγαίνει, ότι θα είναι υποψήφιο. Από τη μία. Από την άλλη, Νέα Δημοκρατία. Συζητήσει. Με ποιο κόσμο θα είναι υποψήφιο. Με ποιον? Με ποιο κόσμο. Με ποιο κόσμο. Με τον έναν από τους δύο κόσμους που θα συναντηθεί είναι με τον άλλο κόσμο. Δύο κόσμοι μέχρι τώρα που δεν έχουν συναντηθεί. Ο ένας κόσμος είναι ο δικός του. Με κάποιον, ξέρω εγώ. Ξέρεις τον κόσμο. Για πες μας. Πού θες να ξέρω. Κάποια στιγμή θα δούμε. Κάτσε να δούμε και θα γίνει. Θα κατέβει στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά και να τα σχολιάσουμε και με τον Νίκο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, επειδή μίλησε ο Κώστας τη τελευταία για την περιφέρεια, να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια που έχει το δικό της ενδιαφέρον, γιατί η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον, Νίκο, μετά την υπόθεση Λικουρέτζου, την είσαι γενικτήριος, μπορεί να ακούγονται διάφορα ονόματα και πρόσωπα, αλλά η πραγματικότητα είναι πως όποια ανακοίνωση θα πάει αργά, από ό,τι φαίνεται. Μετά και ξεκινήσαμε με τον κόσμο του κύριου Τατούλη, και είδαμε και την ανακοίνωση η οποία έκανε ο κύριος Λικουρέτζος όταν είπαμε ότι είχε έρθει στην Καλαμάτα εδώ πέρα και στη Μεσσηνία, συγγνώμη, και έβλεπε αυτοδιοικητικούς και όχι μόνο προκειμένου να συζητήσει για τις εκλογές και την κάθοδό του σαν περιφερειάρχης υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Ο Τατούλης είναι στον κόσμο του και ψάχνει να βρει τον κόσμο για να τον ενώσει με τον άλλον. Μία είναι ο κόσμος του, μία ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η κόρη θέλει να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η κουβέντα που λέω ότι πρέπει να είναι στον κόσμο του ισχύει. Και παίρνοντας και τα πανηγύρια και όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα στη Μεσσηνία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Διότι βλέπω ότι η δύναμη του έχει συρρυκνωθεί στη Μεσσηνία, αλλά εγώ βλέπω και στους άλλους νομούς. Εν πάση περιπτώσει, έχει δηλώσει όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας την κάθοδό του. Τώρα η κάθοδός του θα κατέβει σε εκλογές πάλι ανεξάρτητος και πάλι το ένα και πάλι το άλλο. Όχι πάλι, μισό λεπτό, κάτσε. Νίκο, τι ανεξάρτητος, το 10 ήταν ανεξάρτητος. Έτσι είπε. Ναι, ήταν το, 14... ήταν το Πάσο και ο Καρατζαφέρης, ναι, 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 τότε. Και, το 14... και μετά ήταν το Πάσο και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και το 14 λέει μετά πήγε πάλι ανεξάρτητος. Μετά ανεξάρτητος και μετά πήγε να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και αν θυμάστε, τον έβγαλαν έξω γιατί δεν ήταν. Όταν κάποιος λέει να λέει ότι είναι ανεξάρτητος, λέει ότι δεν θέλω κόμματα, τίποτα. Μακριά τα κόμματα. Πήγε αυτό και τον στηρίξαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τώρα αυτό βλέπω μια πλευρά στον κόσμο του, αλλά θα μου πείτε τι γίνεται με του άλλου. Βλέπω όμως και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και στον κόσμο της. Διότι εδώ οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν και τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν αφήνουν ένα παραθυράκι στην επιστολή του κύριου στο Facebook, αυτή την επιστολή που έστειλε προφανώς για μας ο κύριος Λικουρέτζος, όπως το είπα και την άλλη φορά, και λέει ότι όπως έχει πει από πέρυσι, έχει αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή και συνεχίζει, ανεξάρτητο δρόμο, αλλά. Όπως γράφει η Real News την περασμένη εβδομάδα και ξαναεπαναφέρει και τα, και τα παραπολιτικά, εκεί με κάτι αστερίσκους και τέτοια, αυτοί ήθελαν να περάσουν ένα αφήγημα ότι ο κύριος Λικουρέτζος μιλούσε για τη μεγάλη πολιτική σκηνή, όχι την αυτοδιοικητική. Το βουλεύει το ψηφοδελτίο. Ότι αν έχουν τέτοια σενάρια να πάνε για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τέτοια πράγματα με τέτοιους ελιγμούς, πολιτικούς ελιγμούς και με τέτοια πολιτικά τερτύπια και δεν έχουν ξεκάθαρη απόφαση και ξεκάθαρο το όνομα το οποίο θα μπορέσει να εκπροσωπήσει την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι η ανανέωση η οποία μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βρίσκεται στον κόσμο της. Για να μιλάμε μόνο για τον κόσμο του Τατούλη, και αυτά είναι ψωμί, αυτό είναι φούτερο στο ψωμί του κύριου Τατούλη, αν θα κατέβει στο τέλος. Λοιπόν, όπως δεν έχουμε δει ακόμα και τι έχουν κάνει και άλλοι. Έχω μια πληροφορία ότι το Κινάλ θα ανακοινώσει μια αυτοδιοικητική κίνηση μέχρι τέλος του μηνός, η οποία θα πει το ενδιαφέρον της, ότι ψάχνει το ενδιαφέρον της για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα υπογράψουν πάρα πολύ σε αυτή την αυτοδιοικητική κίνηση, την καινούρια, για την περιφέρεια μιλάω. Να. Και θα ψάξει να βρει μέσα από τους κόλπους του έναν υποψήφιο για την περιφέρεια και θα κατεβεί μόνο του. Τώρα τι θα γίνει, και ψάχνει να βρει ένα δυνατό υποψήφιο. Τώρα, έχουμε και να δούμε τι θα γίνει. Και να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Δέδες. Που κατά τα ψέματα έχει κρυφτεί ο κύριος Δέδες. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Δέδες. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, ναι, η δική του παρουσία. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Δέδες.
και μήπως δια της ατόπου απαγωγής στο τέλος εμφανιστεί και ο ανεξάρτητος Στατούλης να στηρίζεται από πολλές αυτές, όταν, αν θα κατέβει όπως έχω πει. Γιατί πρωταρχικός ρόλος και πιέση της οικογένειάς του είναι να κατέβει η κόρη του, που νομίζω ότι το δικαιούται και η κόρη του, μια και έφερε τόσο πολύ μεγάλη, πήρε τόσο πολλούς ψήφους στην Αρκαδία. Και τώρα, αν θα βγάλει μια Δημοκρατία σε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι βγάζει, δύο, να δούμε, θα γίνει και μορτόλες βέβαια, δύο υποψηφίους, είναι η κυρία Εύη Τατούλη, η αξιόλογη κυρία Εύη Τατούλη, να το πούμε αυτό το πράγμα, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος, θα είναι βουλευτής. Δεν ξέρω τώρα αν θα θυσιάσει ο κύριος Τατούλης για το δικό του πολιτικό μέλλον, το οποίο έχει δύσει ήδη. Δεν νομίζω, γιατί ο κύριος Σατούλης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ καλός οικογενειάρχης και είναι και πολύ έξυπνος πολιτικός. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχει και κουραστεί από αυτή την όλη τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, για το Δήμο Καλαμάτας που είπε ο Κώστας, το είπαμε και την άλλη φορά ότι ο κύριος Μάκαρης ψάχνει να βρει, έπρεπε να το πούμε και χτες το βράδυ, αλλά ήταν και η ιστορία τώρα αυτή η οποία έβγαλε και τον κύριο Κωνσταντινέα, ο οποίος είπε μέσω πλήρης σαφώς ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γιατί υποψήφιος δήμαρχος, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κωνσταντινέας για εκεί κινείται. Εκεί θα είναι η εντολή, από ό,τι φαίνεται. Γιατί είπε ότι μου πει ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι δεν θα αφήσει στο έλεος το Δήμο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή η παράταξη η οποία κυβερνάει και τον τόπο. Συγκυβερνά, να σου το πω και πιο. Τώρα από εκεί και πέρα. Και να πούμε ότι αυτό έρχεται συνδυαστικά. Μην υποτιμάτε, και δεν είναι μικρή περίπτωση. Δεν είναι μικρή περίπτωση, ούτε είναι λίγο. Ο κύριο Μάκαρη δηλώνει ότι θα κατέβει, όπω πολύ σωστά είπε και ο Κώστα, λέει ότι θα κατέβει ανεξάρτητο. Αλλιώ είχε δηλώσει, όπω είπε προηγουμένω εσύ, το είχε ξαναπεί ότι θα κατέβει σε εκλογέ. Αλλά είχε πει από τον Νοέμβριο. Εννοούσε ότι θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον αδειάζει. Και έγινε τελειωμένο αυτό το πράγμα από ό,τι φαίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αδειάζει και ψάχνει να βρει, ήδη βλέπουμε για να μιλάει τώρα και με τον κύριο Κωνσταντινέα, να μιλάει και με άλλους, τι γίνεται. Ψάχνει να βρει άλλο υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ο κύριος Μάκαρης λέει ο κατεβαίνω ανεξάρτητος. Τώρα κατά πόσο θα πάει μέχρι τέλος του, εδώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα, μέχρι τέλος ανεξάρτητος δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι αυτό η ανακοίνωση που βγάλε πάντως εχθές, μπορεί να μεταφραστεί ότι να πάμε να συγκλίνουμε οι προοδευτικές δυνάμεις και να το δούμε. Έτσι ήταν η ανακοίνωση. Δηλαδή μεταφράζει από το Πασόκ. Ψαρεύει από το Πασόκ, ψαρεύει από το κέντρο. Το κύριο αριστερό χώρο, δεξιός ο κύριος Μάκαρης ψάρευε τον κύριο αριστερό χώρο. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά έχει και πολλού και έχει και από δεξιούς μαζί του. Λοιπόν, δεν σε είναι περίπτωση που δεν είναι πρωταγωνιστής, αν θέλει να πει δημοτικό σύμβουλο, άμα κατέβει μόνος του με την παράταξη που έχει και τους άνθρωπους που έχει, εντάξει, μία-δύο έδρες προφανώς άνετα θα τις βγάλει. Σωστό. Πάντως δεν είναι και μικρή σε μέγεθος πολιτικός ο κύριος. Ο κύριος Μάκαρης, μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Καλαμάτα έπαιρνε 2-3% 4% και δεν έβγαινε ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Μάκαρης ήρθε δεύτερος. Έκανε τη διεύρυνση τότε. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα τώρα τι γίνεται. Και το Πασόκ, το οποίο κατέβηκε με τον κύριο Μπερδήμα, ήρθε τρίτο. Με τη μεγάλη δύναμη του Πασόκ. Τώρα, αυτό που είπες με τον κύριο Νίκα. Ο Θόδωρος πάντως τότε το κράτησε δυνάμει. Κράτησε ένα γιατί δεν πήγε πυροσμένες δυνάμει. Δεν πήγε γάς και πήγε ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος το είχε πει παρακάλα και τον άλλο. Αλλά κατέβαινε, αλλά τελικά δεν ξέρουμε τι γινόταν. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Δεν μιλάμε για τα ονόματα τα άλλα τώρα. Κοίτα εκεί που είναι. Που έχουν σαν πρότυπο τον Τωτό. Τα ονόματα αυτά. Αυτά είναι για γέλια. Δεν είναι. Αυτά είναι για. Αυτά είναι για να τα ακούει ο Τωτός με τα ανέκδοτά του. Μιλάω για άλλες ισχυρές προσωπικότητες οι οποίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβούν και δεν παίζει ρόλο αν κατέβει ο κύριος Νίκας ή όχι. Ο ρόλος, ο λόγος ο οποίος. Ο κύριος Νίκας, αυτόν που ενδιαφέρει να κατέβει ή όχι είναι τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω κατά πόσον είναι έτοιμη πώς θα αντικαταστήσει. Ακούει το όνομα του κύριου Γιαννόπουλου για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια όλα αυτά περνάνε από το Σαμαρά, έτσι. Ακούει τον κύριο το όνομα του κύριου Γιαννόπουλου και ακούγεται και το όνομα της κυρίας Οικονομάκου. Από την άλλη πλευρά. Η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι και η καινούργια πάλι η καινούργια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, λοιπόν, να σου πω Νίκο, σε αυτό επειδή υπάρχουν πολλές συζητήσεις, πολλοί περιμένουν τις ανακοινώσεις Νίκα, λένε ότι θα υπάρξουν καραμπόλες γιατί θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές στους αντιδημάρχους και σύμφωνα με αυτά που μάθαμε, αυτό που ισχυρίστηκε ο κύριος Νίκας είναι ότι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εισηγηθεί δεν θα έχει ξανακάνει θητεία. Σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, τότε. Άρα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να δείξει τον πιθανό διάδοχο, κάποιοι λένε ότι μπορεί να προσπαθήσει να βολέψει όλες και να κρατήσει ισορροπίες,
Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει αποφασίσει ότι την κάνει από τον Δήμο, άρα πάει με ένα σχήμα που ο ίδιος δεν φαντάζεται. Τον πιθανό διάδοχο του Δήμου Καλαμάτας θα τον δείξει πιο πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, θα τον δείξει ο κύριος Νίκας. Ο κύριος Νίκας έχει τη δυνατότητα, είναι δυναμικός δήμαρχος, είναι, οπωσδήποτε μετράει η γνώμη του και τέτοια. Το διάδοχο δεν πρέπει να τον δείξει ο κύριος Νίκας στο Δήμο Καλαμάτας. Θα τον δείξει η Νέα Δημοκρατία σε οποία θα δώσει το χρήσμα. Άμα πει ο κύριος Νίκας, δηλαδή εμένα διάδοχο και πήρε Νέα Δημοκρατία εσένα, ναι, τι θα πει ο κόσμος. Και τότε όλοι ήθελαν άλλον. Ναι. Δεν θέλανε τον κύριο Νίκα. Η Νέα Δημοκρατία το 2006 είπε τον Νίκα και το έφτιαξε και ψηφοδέλτιο. Και το έφτιαξε και ψηφοδέλτιο. Ό,τι είπε το κόμμα. Έτσι έγινε η διαδικασία. Τότε... Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας τώρα αυτά τα πράγματα τώρα. Να κάνει διάδοχο και το ένα και το άλλο. Τι διάδοχο να κάνει. Τι θα πει και τι θα πει και η δημοτική ομάδα του αυτή που είναι και τι θα πει και ο εξωκόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή θέλει διεύρυνση και η δημοτική ομάδα του κ. Νίκα, γιατί κακά τα ψέματα έχει κουράσει και έχει κουραστεί και πολύ. Όπως έχει κουραστεί πρώτα απ' όλα ο κ. Νίκας. Γι' αυτό και είπα εγώ ότι εμένα η εκτίμηση δική μου είναι δεν θα ξανακατεύει στις δημοτικές εκλογές. Έχει κουραστεί ο άνθρωπος όταν ήταν να προσφέρει το πρόσωρο τρεις τετραετίες. Δεν νομίζω να θέλει να προσφέρει τίποτα άλλο. Εντάξει, και ακούγονται και τα ονόματα που είναι δυνατά. Πρέπει να επισπεύσει όμως και το κομμάτι της ανακοίνωσης αυτής, γιατί. Ορίστε. Πρέπει να το επισπεύσει τουλάχιστον. Το κομμάτι βέβαια, να το πιστεύει. Αυτό κάνει κακό στο κόμμα και στην παράταξή του. Mm-hmm. Άμα δεν πιστεύει, να πει κύριε, εγώ θέλω να είμαι εκεί ή εκεί. Νομίζω ότι καλύτερη, όπως το έχω ξαναπεί, και αυτό που επιδιώκει ο κ. Νίκας είναι να γίνει βουλευτής. Και νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στον τόπο σαν βουλευτής. Mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω και βουλευτής θα τη βγάλει ανώδυνα και πολύ πιο σίγουρα από οποιαδήποτε άλλη θέση. Είπες ότι ακούγονται για κάποια ονόματα. Τα ονόματα τα οποία ακούγονται, τα οποία είναι δυνατά, άσχετα αν κατέβει ο κ. Νίκας ή όχι, τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου από την κυρία Νικολάκου, η οποία έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον της στο Πασόκ, απάνω να εκπροσωπήσει τον Πασόκ στην Καλαμάτα. Που το ζητάει η κυρία Νικολάκου, δηλαδή. Το ζητάει η κυρία Νικολάκου από το κίνημα αλλαγής. Το έχει συζητήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το έχει συζητήσει. Κάτσε να θα κατέβει ο Τατούλης. Αυτό λέω, ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Μπορεί να κατέβει ο Τατούλης χωρίς τον Νικολάκο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να μην κατέβει καθόλου. Αυτό θα είναι η ανατροπή. Εδώ υπάρχει. Η κυρία Νικολάκο έχει δηλώσει ενδιαφέρον της και έχει δηλώσει παρόν στο κίνημα αλλαγής. Στο κοινάλ για πολλές θέσεις μεταξύ αυτών και η θέση του Δημάρχου Καλαμάτας. Και εκεί έχει μιλήσει, όπως ξέρω εγώ, με κάποιες πληροφορίες που έχω και με κάποιους πολύ υψηλά ιστάμενους απάνω, που νομίζει και ότι και κάποιοι από τον κέντρο αριστερό χώρο και κάποιες από αυτές τις δυνάμεις θα την στηρίξουν για το Δήμο Καλαμάτας. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Ντίνα Νικολάκου. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι πράγματα εύκολα. Όπως. Και πιέσεις, να πω και το άλλο όνομα, πιέσεις δέχεται αυτή τη στιγμή για να κατέβει στο Δήμο Καλαμάτας και ο πρόεδρος του Μιλητηρίου, ο κύριος Ξηγούρος. Ο Βαγγέλης Ξηγούρος, ο οποίος έδειξε τι είδος έχει, ο οποίος είναι μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα. Κοινωνική υποψηφιότητα. Και κοινωνική υποψηφιότητα, η οποία είναι μια ανεξάρτητη, όπως ήταν και στο Επιμελητήριο, και συνέδεσε από αριστερούς μέχρι δεξιούς, πολλούς δεξιούς και πολλούς αριστερούς, και πέτυχε το πείραμα αυτό με προεκλογικό αγώνα μία εβδομάδα. Είναι πολύ δυνατή υποψηφιότητα. Τώρα οι υπόλοιποι. Αυτές είναι δύο από τις πολύ δυνατές υποψηφιότητες. Συν τον κύριο Κωνσταντινέα, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα κάνει, βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό στο Δήμο Καλαμάτας είναι πολύ δυνατό. Δεν είναι αυτή η εκλογική μάχη η οποία έδωσε τότε ο κύριος Νίκας, που σχεδόν πήγε περπατώντας και κατά τα ψέματα είχε πέσει και τρεις μονάδες από το 2010. Δηλαδή το 2014, από 56% που βγήκε με την πρώτη στην πρώτη Κυριακή, έπεσε 53. Και τι, επί παντοδυναμίας. Επί παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά που τον στήριξε κάτω-κάτω. Τώρα βλέπετε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και να σου βάλω και μια άλλη παράμετρο. Εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής θα κατεβάσουν συνδυασμό στην Καλαμάτα, προφανώς κάποιο από το ακροατήριο που είχε ψηφίσει Νίκα, προφανώς θα φύγει. Δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να πιάσει. Προφανώς ο κύριος Δημητρούλιας έχει εκφράσει επιθυμία ότι θα ξανακατέβει. Προφανώς η Λαϊκή Συσπήρωση θα ξανακατεβάσει υποψήφιο. Όπως επίσης. Έχει ένα ποσοστό σταθερό. Όπως επίσης υποψηφιότητα δεν έχει το έχει πει ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι και ο Μιχάλης Οδωνόπουλος. Με όποιο ποσοστό λαμβάνει, είναι και αυτός. Εδώ σου μιλάω για τα δυνατά ονόματα. Ναι, εγώ σου λέω και από τους ενεργεία. Κάτσε τώρα τις ενεργεία. Τώρα γιατί, εδώ σου λέω τα δυνατά ονόματα τα οποία διεκδικούν το Δήμο. Τώρα ποιος θα διεκδικήσει το Δήμο, ο Δημητρούλιας και ο Μιχάλης Αντωνόπουλος. Όχι, αλλά αυτό, μισό λεπτό. Εδώ σου μιλάω για ονόματα τα οποία το 2-3% που μπορεί να πάρει ο καθένας όμως,
μπορεί να αλλάξουν όλο τον συσχετισμό. Μην ξεχνάς ότι πάμε με άλλον εκλογικό νόμο και μην ξεχνάς ότι μπορεί να γίνει τη Δεύτερη Κυριακή. Απλώς ο δεύτερος εκλογικός νόμος, ο εκλογικός νόμος από τις αυγές αναλογικές που πηγαίνουμε, είναι για τους συμβούλους. Μετά είναι το δεύτερο πράγμα, πώς θα κυβερνήσει αυτός που θα βγει, πώς θα διοικήσει. Δεν είναι πώς θα βγει. Προφανώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Όταν πέρα... φύγουν 2-3% από εδώ, 2-3% από εκεί πέρα, φτάνουμε σε ένα 10% το οποίο πηγαίνει μετακινήτων. Λοιπόν, κρατάω στα ονόματα Νικολάκου, Ξυγκόρο, τα ονόματα τα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς του Γιώργου του Σπίνου, του πρώην αντιδημάρχου, αν υπάρχει μια κινητικότητα μέρος του Νίκο. Ποια κινητικότητα είναι, Γιώργος του Σπίνου, και τις προηγούμενες εκλογές έλεγε θα ξανακατεύει βουλευτής. Θα ξανακατεύει πώς θα είναι δήμαρχος. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα και ούτε και μπορεί να συμπτύξει τώρα κάποιους ανθρώπους τελευταία στιγμή εκτός και πάρει το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο έτσι μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα τα υπόλοιπα όλα είναι φίλου. Πάντως από ό,τι φαίνεται και το Δήμο. Από το Δήμο Καλαμάτας θα παίξουν. Τα υπόλοιπα είναι τώρα να μιλάμε. Ναι. Στο Δήμο Καλαμάτας πάντως φαίνεται ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο τα κόμματα ξανά. Έτσι, αυτή δεν θα παίξουν τα κόμματα. Εδώ πέρα καταρχήν αυτή τη στιγμή τώρα η πόλη θα είναι τεράστια. Και δεν ξέρουν και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Οι εκλογές υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Μάιο, οι βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Μάιο, υπάρχει περίπτωση να γίνουν και το Σεπτέμβριο. Όπως φαίνονται τα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Singular Logic, η οποία ανακοίνωσε και στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τετραπλές εκλογές το Μάιο, διότι υπάρχει πρόβλημα και με το σπάσιμο των περιφερειών που έχει γίνει, υπάρχει ένα πρόβλημα, θα είναι πολύ μεγάλο το πείραμα. Και φοβούνται μήπως γίνει ένα μπάχαλο. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Θα μου πεις είναι μεγάλος ο χρόνος και μπορεί να προετοιμαστούν. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να αλλάξουν. Έχει αφήσει ένα παραθυράκι. Να πάει, οπωσδήποτε ο Πρωθυπουργός λέει θα εξαντλήσει τετραετία, οπότε η τετραετία μιλάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τετραετία, ή μπορεί να πάει το Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές και να ξαναπάει τις αυτοδιοικητικές στο... Να το δούμε και αυτό το σενάριο, ναι. Εδώ είναι μπέρδεμα δηλαδή τώρα. Να δούμε, αλλά σύμφωνα με αυτά τα πράγματα που έχουμε μέχρι τώρα με το Μάιο εκλογές, πηγαίνουμε έτσι και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφασίσουν ποιος θα είναι ποιος για να καταλάβει ο κόσμος να κάνει στρατηγική του. Αυτοί οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να κατέβουν στο κοινό, στον αγώνα της αυτοδιοίκησης, να μπορεί να καταλάβουν τι γίνεται. Αλλά βλέπω και με τους βουλευτές ότι υπάρχει πάλι και εκεί μπέρδεμα. Και με τους βουλευτές βλέπω και τη Νέα Δημοκρατία τώρα εκεί ακούγονται, μιλάμε τα ονόματα των ονομάτων και, ναι. Και αυτοί. Δεν ξέρω τι κάνει, τι θα γίνει στο τέλος. Συγκεντρώθηκαν πολύ, θα έλεγε κανείς, βλέποντας την αλλαγή. Στην Δημοκρατία εκεί δεν χωράει να κλείσει πόρτα. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι κάθε μέρα μπαίνω, βγαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος, βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Ξέρω τι γίνεται. Έτσι από ό,τι ακούγονται και λένε όλοι ότι έχω πάρει. Εγώ έχω πάρει διαβεβαίωση από το Μητσοτάκη. Εγώ έχω πάρει διαβεβαίωση από το Μητσοτάκη ο άλλος, εγώ έχω πάρει διαβεβαίωση από το Μητσοτάκη ο άλλος. Τώρα τι θα γίνει. Είναι που πλησιάζει να γίνει κυβέρνηση με βάση τη δημοσκοπή, γιατί πιο παλιά. Θυμάστε ότι ψάχναν να του βρούμε τον τουφέκι για να βάλουν μέσα στο το ψηφοδέλτιο. Το συνηθισμένο. Λοιπόν, τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάμε όλα αυτά τα ονόματα που μας είπατε και έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.